τον κόδωνα του κινδύνου για την τήρηση των κανόνων υγιεινής, έκρουσε με δηλώσεις του στην TRT ο πρόεδρος των Τρικαλινών Αρτοπιών Αχιλλέας Κοτούζας, σε περίπτωση που η πώληση άρτου επιτραπεί σε σημεία λιανικής, όπως πρατήρια υγρό καυσίμων ή περίπτερα. Εξάλλου, με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου περί απελευθέρωση των επαγγελμάτων, ο κ. Κοτούζας τόνισε ότι το επάγγελμα των αρτοπιών είναι απελευθερωμένο εδώ και χρόνια, αλλά θα πρέπει το Υπουργείο να διασφαλίσει έστω και τώρα τον κλάδο εν μέσω οικονομικής κρίσης. Και αν και είναι στις προθέσεις δηλαδή της κυβέρνησης να θεωρηθεί ότι είναι κλειστό, τότε μπορούν να πουλούν ψωμί οι πάντες και τα πάντα, χωρίς περιορισμούς και χωρίς κανόνες υγιεινής και όλο, ό,τι άλλο επιφέρει αυτό. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον κλάδο των αρτοπιών σε μια δύσκολη κιόλας οικονομική συγκυρία? Σίγουρα, όταν συμβαίνουν κάποια τέτοια πράγματα, είναι σίγουρα στα αρνητικά ενός κλάδου και με την οικονομική συγκυρία που επικρατεί, που δεν είναι καθόλου καλή, σίγουρα αυτό το πράγμα θα υπάρχει μείωση και στην αγορά ψωμίου, δηλαδή όσον αφορά τα αρτοπία. Βεβαίως θα δούμε τις εξελίξεις, περιμένουμε και θα υπάρξουν σίγουρα αντιδράσεις και από πλευράς Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος.